Πάμε να τα δούμε λίγο όλα αυτά με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Νίκο Οικονόμου, από την εφημερίδα Μακεδονία και από την Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, από την TV100. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί δεν έκανε Skype ο Αντώνης Σαμαράς? Κοίταξε τώρα, αυτό γενικά δεν είναι και τόσο σύνηθες. Δηλαδή, αυτή η απόφαση συνήθως δεν απαιτεί κατά κάποιον τρόπο την παρουσία και του κατηγορούμενου. Τώρα από εκεί πέρα. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίος. Νίκο, δεν είναι ένας τυχαίος ο Σαμαράς. Καλά, εντάξει, ναι, δεν είναι τυχαίος. Απλώς προφανώς τώρα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται. Δεν έχει γίνει ποτέ το τελευταίο διάστημα κάτι τέτοιο, δηλαδή να δοθεί ο λόγος και να υπάρχουν απαντήσεις, και αμφιβάλλω αν θα, θα έμπαινε και στον κόμπο αν δεν σου αμφιβάζει να απαντήσεις αυτά τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει μια τέτοια σχετική διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απάντηση που έδωσε για την απόφαση ότι ήταν προδιαγραμμένη είναι μια απάντηση την οποία τις τελευταίες μέρες μετά την εξέλιξη που υπήρχε το προηγούμενο Σάββατο έδιναν οι στενοί του συνεργάτες. Και ακούστηκε κιόλας από τον Νίκο τον Τσιούτσια, που είναι και ο πρόσωπος τύπου του, και είναι η γραμμή που προφανώς θα ακολουθούσε για να δικαιολογήσει κατά κάποιο τρόπο και, και τον τόνο και το ύφος της συνέντευξης που δόθηκε. Για να πούμε λίγο τα πράγματα και με το όνομά τους, έχει δίκιο εν μέρης αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς τώρα στις ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε σχετικά, δηλαδή ότι αυτά τα έχει ξαναπεί. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο αλλά. Το ένα αλλά είναι ότι όταν λες συνεχώς και επανειλημμένα τα ίδια αρνητικά πράγματα, η κριτική σου μεγαλώνει, ακόμα και αν λες τα ίδια. Συνεπώς θεωρώ δεδομένο ότι όταν κάποιος κάνει μια κριτική, όταν την κάνει μια φορά μπορεί να την αποδεχτείς, όταν την κάνει 10 φορές είναι πιο δύσκολο. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια, εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ότι είναι μια κριτική που την έχει ξανακάνει, διότι η συνέντευξη στο Βήμα εμπεριείχε κριτική και θέσεις του πρώην Πρωθυπουργού που δεν τις είχε ξαναπαρουσιάσει. Πρώτον, όσον αφορά την άποψή του για την πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, που ήταν σαφής και που προφανώς και δυσκολεύει τον Πρωθυπουργό στη διαχείριση του θέματος. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχει πει επανειλημμένος εδώ και 3-4 μήνες ότι έκανε μια σύσταση, κοιτάξτε το θέμα αυτό, να μην το συζητάμε δημόσια γιατί είναι θέμα που φύγει τον θεσμό. Τον έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του, ο Πρωθυπουργός, συνέχισε να κάνει την τοποθέτησή του και πρότεινε και συγκεκριμένο πρόσωπο. Συνεπώς αυτό είναι το ένα που προφανώς δεν ήταν καινούριο, αλλά δεν ήταν η παλιά κριτική που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Ούτε βέβαια η υπόθεση με τον Γιώργο Γεραπετρίδη ήταν παλιά, τώρα τέθηκε για πρώτη φορά, και επίσης εδώ υπάρχει ένα ζήτημα κατά πόσο μπορεί ένας, έστω και πρώην πρωθυπουργός, να μπορεί και να καλεί δημόσια τον διάδοχό του ουσιαστικά να απομπέψει έναν πρωθυπουργό για κάποιο λόγο, έναν υπουργό για κάποιο λόγο, Νίκο, για τον οποίο αυτός δεν διαφωνεί. Θεωρούν εκεί στο επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Σαμαράς, βάζοντας στην συζήτηση το όνομα του κυρίου Καραμαλή, πήγαινε να προκαταβάλει ορισμένες καταστάσεις, γιατί μπαίνει στην ατζέντα το όνομα ενός πρώην πρωθυπουργού από έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό μετά από αυτή τη συνέντευξη? Υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση. Δηλαδή, αν το δούμε και πολύ απλά, μπακαλίστηκα την υπόθεση αυτή, είμαστε σε μια περίοδο που το θέμα συζητιέται παρασκηνιακά. Είχαμε ένα πρώτο περιστατικό με τον Νίκο Δένδιο, που το όνομά του βγήκε δημόσια και φάνηκε ότι ενόχλησε τον Πρωθυπουργό. Το είχε πει άλλωστε και στη συνέντευξη τύπου στην έκθεση ότι τέτοια θέματα δεν είναι καλό να συζητούνται πρόωρα και βλάπτουν και προσβάλλουν και το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, γιατί έχουμε ακόμα έναν ενεργή Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς και τον περιορίζει στις πολιτικές του κινήσεις. Γιατί αν το δούμε λίγο θεωρητικά το πράγμα, υπήρχε περίπτωση μετά από αυτή την πρόταση
που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Ζωδάκης να βγει και να πει δέχομαι την πρόταση του Αντώνη Σαμαρά, θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμαλής. Δηλαδή και το timing είναι λίγο, δεν είναι το πιο κατάλληλο πρώτον, και το δεύτερο είναι και η διαδικασία αυτή. Αυτά συνήθως τα αποφασίζει ο πρόεδρος του κάθε κόμματος. Συνεπώς, βγαίνοντας έτσι έξω με αυτή την πρόταση, ουσιαστικά πιέζεις τον πρόεδρο του κόμματος να, να πάρει μια απόφαση, να βγει πιο γρήγορα ή να τοποθετηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Νίκο, για όλη αυτή, ναι, για όλη αυτή τη συζήτηση, αν ήξερε ο Καραμαλής, δεν ήξερε. Εντάξει, είναι λογικό και η αντίδραση των κύκλων του Καραμαλή να λένε ότι εντάξει, δεν το... δεν ήταν πως συνεννοημένο. Το ότι πιθανόν αυτό είναι μια πρόταση που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς, πιστεύω ότι έχει συζητηθεί μεταξύ των δύο που βρίσκονται τελευταίο διάστημα αρκετά συχνά. Βρίσκονται αρκετά συχνά χωρίς να το γνωρίζουμε, δηλαδή όχι σε δημόσιες παρουσίες. Δεν νομίζω τώρα αυτό. Είναι τόσο γνωστά τα πρόσωπα αυτά, όπου και να πάνε, λίγο δύσκολο να περάσει να παρατήρητη. Να περάσει να παρατήρητη. Γενικώς στην Ελλάδα, όπου υπάρχει μια συνάντηση πάνω του ενός ανθρώπου, πάντα μαθαίνονται. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία τώρα. Αν έχει υπάρξει, πάμε και τα τηλέφωνα. Βέβαια. Θεωρώ ότι εκεί πάντως είναι το ζήτημα από εδώ και πέρα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται. Για να πάμε ίσως και στο επόμενο... Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Την επόμενη μέρα πώς τη βλέπεις? Βέβαια, χθες ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε για τις επόμενες κινήσεις του στην Αμερική όπου βρίσκεται, και αν σχεδιάσει να προχωρήσει σε νέο πολιτικό σχηματισμό, επέλεξε να μην απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Εσύ πώς βλέπεις την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία? Είναι δύσκολο καταρχήν να πει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και αίσθηση ότι δεν περίμενε να υπάρχουν τόσο γρήγορες εξελίξεις και να φτάσουμε στη διαγραφή του με αυτή την υπόθεση. Άρα, συνεπώς, δεν ξέρω και αν ο ίδιος έχει στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Πιστεύω γενικά ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πολιτικός ο οποίος πολλές φορές λειτουργεί με τη θέση. Εγώ έχω αυτές τις απόψεις και θεωρώ ότι είναι υπέρ της πατρίδας και πρέπει να τις λέω. Άρα, δεν σημαίνει και καλά ότι υπάρχει κάποιο διατάφτα. Από την άλλη, αυτό που ακούγεται αυτές τις μέρες από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι το 2024 δεν είναι 93, ισχύει ως ένα βαθμό, γιατί και ο Αντώνης Σαμαράς είναι 32 χρόνια μεγαλύτερος, και άρα δεν ξέρω και αν έχει και τα κουράγια αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία με την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Και το 92-93 ήταν σε πιο ισχυρή θέση υπουργός εξωτερικών, και η Νέα Δημοκρατία ήταν βέβαια πιο ανισχυρή από την άποψη της κοινοβουλευτικής δύναμης. Αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα διαμορφωμένο τοπίο αυτή τη στιγμή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχουν τρία κόμματα που διεκδικούν ένα κομμάτι που δεν είναι και μικρό αυτή τη στιγμή του πολιτικού σκηνικού. Οπότε είναι δύσκολο για τον Αντώνη Σαμαρά να εμφανιστεί και να κάνει μια κίνηση. Μάλιστα. Κατά κάποιο τρόπο παίζοντας έναν πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί και συσπηρώνοντας κατά κάποιο τρόπο το χώρο. Μάλιστα. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ο Καραμαλής θα κάνει, γιατί αυτός έχει και μια μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στον χώρο της Νέα Δημοκρατίας. Την Παρασκευή να μιλήσει σε ένα βιβλίο του Γιώργου Χαβαλιά, όπου έχει ξαναπαραβρεθεί στο παρελθόν. Να δούμε αν θα πει κάτι, γιατί και αυτούν η θέση είναι τώρα λίγο πιο δύσκολη και περίπλοκη. Γιατί αν δεν πει κάτι σημαίνει πάλι θα ακουστείς κάποιο σχόλιο. Αν πει κάτι είναι ένα ερώτημα τι μπορεί να πει σε αυτή τη στιγμή. Σχολιάσει τη διαγραφή ή τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια τοποθέτηση του γενική για την ανάγκη ενότητας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω, δεν ξέρω. Είναι ένα ερωτηματικό αυτή. Πάντως είναι νομίζω σε μια πιο δύσκολη θέση από ό,τι ήταν πριν από μισό χρόνο. Νίκο, κάτι τελευταίο πριν σε ευχαριστήσουμε για την ανάλυση και για το ρεπορτάζ σου. Ο Σαμαράς θα περίμενε, γιατί φαντάζομαι όταν έβγαινε και έλεγε αυτά που έλεγε στο Βήμα ήταν λίγο ψηλιασμένος ότι μπορεί να έρθει η διαγραφή. Φανταζόταν ότι θα τον ακολουθούσαν και άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία στην έξοδο του αυτή από το κόμμα? Καλό το ερώτημα.
Δεν μπορώ να το απαντήσω εύκολα. Γιατί μέχρι στιγμής μετράμε αδειάσματα και από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται μέσα στη Νέα Δημοκρατία του σαμαρικού περιβάλλοντος, εν πάση περιπτώσει ότι έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσουμε αυτό, γιατί αν δούμε λίγο και την ανθρωπογεωγραφία της Νέα Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, πολλοί άνθρωποι που, αν όχι θεωρούνται συνομιλητές του, τουλάχιστον ξεκίνησαν την πολιτική του καριέρα με τον Αντώνη Σαμαρά και κατά κάποιο τρόπο αυτό του δίνει και μια. Ένα χρωματισμό κατά κάποιο τρόπο. Πολλοί από αυτούς είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σκοπίμως συνειδητά ή μη συνειδητά, δεν το ξέρω. Πάντως χρησιμοποιούνται. Είναι ο Δημήτρης Βαλτζόπουλος, είναι ο Διονύσης Σταμενίτης, ακόμα και η υφυπουργός Ανάπτυξης, η κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα με τον Αντώνη Σαμαρά και αυτή είναι σε υφυπουργείο. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν μια ομάδα, ας πούμε, των ανθρώπων που θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε στους σαμαρικούς είναι στην κυβέρνηση. Άρα είναι και ακόμα πιο δύσκολο να τον ακολουθήσουν. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα ο κύριος Κατσανιώτης ή ο κύριος Χρυσομάλης που θεωρούνται οι πιο στενοί του φαίνεται ότι κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Γιατί και οι βουλευτές θέλουν να βλέπουν το μέλλον τους. Έτσι, έτσι, δεν είναι έτσι. Απλά τα πράγματα. Έτσι. Να σηκωθείς και να φύγεις από ένα κόμμα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλό πρωινό. Καλημέρα.